Η τραγωδία της Αντιγόνης διαδραματίζεται μετά το θάνατο του Ετεοκλή και του Πολυνίκη, αδέρφια της Αντιγόνης, και αφού έχει αναλάβει τη βασιλεία της Θήβας, ο θείος της Αντιγόνης, Κρέοντας. Η ομώνυμη ηρωίδα του έργου Αντιγόνη έρχεται σε ρήξη με τον θείο της, επειδή ο θείος της διέταξε να μην θαυτεί ο Πολυνίκης, επειδή θεωρούταν προδότης. Η πλοκή εξελίσσεται γύρω από την απόφαση της Αντιγόνης να θάψει τον αδερφό της και το ηθικό δίλημα που μπαίνει στον Κρέοντα για το άμα θα πρέπει να τηρήσει την απόφασή του και να τιμωρήσει την Αντιγόνη, η οποία έθαψε τον Πολυνίκη. Τελική απόφαση του Κρέοντα ήταν να θανατώσει την Αντιγόνη, βάζοντάς την ζωντανή μέσα σαν υπόγειο τάφο. Η Αντιγόνη όμως αυτοκτόνησε πριν προλάβει ο Κρέοντας, βοηθούμενος από τον αίμονα, να την σώσουνε, κρεμώντας ίδια τον εαυτό της. Με αποτέλεσμα ο αίμονας να θυμώσει και σε μια απόπειρα να δολοφονήσει τον πατέρα του, αυτοκτονεί. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε μέσω του Αγγελιοφόρου, ο οποίος τα εξιστορεί στην Ευρυδίκη, η οποία μαθαίνοντάς τα, αποτρελαίνεται, καταργείται τον Κρέοντα και αυτοκτονεί. Βασικά πρόσωπα της τραγωδίας είναι η Ισμήνη, η οποία προσπαθούσε να μεταπεί στην Αντιγόνη, αλλά μετέπειτα ήθελε να συμμετάσχει στο μαρτύριο στο οποίο πήγαν να τη βάλουν. Η Αντιγόνη, ο Κρέοντας, ο αίμονας, ο οποίος ήταν αραβωνιαστικός της Αντιγόνης, και την Ευρυδίκη, η οποία ήταν γυναίκα του Κρέοντα και μητέρα του αίμονα. Τον Αγγελιοφόρο, ο οποίος εξιστορεί στην Ευρυδίκη, πάλι όσα είδε. Ο φύλακας, ο οποίος συνέλαβε την Αντιγόνη και εξιστορεί στον Κρέοντα τα όσα είδε με τα ίδια του τα μάτια. Και ο χορός, ο οποίος βλέπει όλα όσα εξελίσσονται και σχολιάζει πάνω σε αυτά. Βασικό ρόλο παίζει επίσης και ο Μάντης Τηρεσίας, ο οποίος προσπαθεί να μεταπίσει τον Κρέοντα από την απόφασή του να θανατώσει την Αντιγόνη. Κάτι άγνωστο που πρέπει να το γνωρίσουμε. Έκφραση συναισθημάτων. Κάθαρσης. Πολιτισμός. Διαμαρτυρία. Εξωτερήκευση. Σοφία. Φως. Τέχνη. Τραγωδία για μένα είναι δημιουργικότητα. Πληθώρα συναισθημάτων. Κληρονομιά. Πάθος. Θέατρο. Ωραία, Στάθη. Για πες μας τώρα τι πιστεύεις ότι έχει να προσφέρει τραγωδία στο σύγχρονο νέο. Προσφέρει μια εμπειρία για το πώς ήταν το θέατρο τα αρχαία χρόνια. Θα βοηθήσει τους νέους να γνωρίσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και πώς ζούσαν οι πρόγονοι τους. Ελπίδα, γιατί όσο ακούγεται φωνή μέσω μιας ευγενικής πράξης, μόνο ελπίδα μπορεί να φέρει. Η τραγωδία στο σύγχρονο νέο προσφέρει σοφία, διότι περνάει πολλά και βαθιά φιλοσοφικά μηνύματα. Και αν ο νέος το αναλύσει, κερδίζει σοφία από αυτό. Η τραγωδία στο νέο προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσει τον κόσμο καλύτερα. Η τραγωδία αποτελεί για μας τροφή για σκέψη και προβληματισμό. Η τραγωδία για μένα, από ό,τι πιστεύω εγώ, είναι ουσιαστικά η εξωτερήκευση των συναισθημάτων ενός ανθρώπου. Το να μπορεί να βγάζει το πάθος και το τι πιστεύει, τα συναισθήματά του και να τα δείχνει στον κόσμο γύρω. Και να μπορέσει μέσω αυτού να περάσει μηνύματα στους άλλους. Να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο. Πιστεύω ότι η τραγωδία προσφέρει στον σύγχρονο νέο έναν τρόπο όχι μόνο να αξιοποιήσει την κριτική του σκέψη και να νιώσει μια ιστορία και όλα τα συναισθήματα που προσπάθησε να περιγράψει ο ποιητής μέσα από αυτήν, αλλά επίσης είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να κοινωνικοποιηθεί και να αναπτυχθεί ως άνθρωπος. Θα μπορούσε να τον μάθει να μην κάνει λάθη που έχουν συμβεί στη τραγωδία στη ζωή του, γενικότερα. Εμένα μου προσφέρει νέες εμπειρίες, μου προσφέρει μια χαρά να συνεργάζομαι με τους μαθητές μου που τους αγαπάω τόσο πολύ. Με μαθαίνει να εργάζομαι σε μια ομάδα. Ναι, μας φέρνει κοντά σε επαφή με νέο κόσμο που γινόμαστε όλοι μια ομάδα. Η τραγωδία έχει να μου προσφέρει σίγουρα πάρα πολλές εμπειρίες. Κάθε μέρα δεν έχει κάποιος την ευκαιρία να παίξει μια τέτοια τραγωδία. Θα με βοηθήσει στο να καταλάβω πώς δουλεύει μια θεατρική ομάδα. Γι' αυτό σε κάλεσε από την αυλή να ακούσεις μόνο. Να ακούσω τι! Δείχνεις να βάφεις το μήλημά σου κόκκινο. Στα αδέρφια μας την ετοιμάζει ο Κρέοντας, το φύτο ενός μόλις στη μέση με τον άλλο να ετοιμάζει. Καθώς ακούω ότι νοητοκλεί με δίκαιη απόφαση. Και όπως όριζε ο νόμος, το χώμα τον εκρύβει με τιμές. Μέσα νεκρού στα λογαριάστα του Άδη. Η Ζακλίν Τερομιγή αναφέρει πως οι τραγωδίες του Σοφοκλή είναι οι τραγωδίες των αλληλοσυγκρουόμενων καθηκόντων και του μοναχικού ήρωα. Κάτι τέτοιο βλέπουμε και στην Αντιγόνη, όπου έχουμε τη σύγκρουση Κρέοντα και Αντιγόνης, δηλαδή σύγκρουση των νόμων, της νομοθεσίας του κράτους, με την υπακοή στους νόμους των θεών και στους νόμους της ηθικής. Από τη μία έχουμε λοιπόν αλληλοσυγκρουόμενα καθήκοντα τα οποία αναδεικνύονται μέσα από τους διαλόγους των δύο ηρώων. Και από την άλλη έχουμε τη μοναξιά του ήρωα, τόσο της Αντιγόνης, η οποία οδηγείται μόνη μέχρι το θάνατο, οδεύει μόνη μέχρι το θάνατο, όσο και του Κρέοντα, ο οποίος εμένοντας πεισματικά στην επιλογή του να ακολουθήσει τον νόμο που ο ίδιος έχει θεσπίσει,
οδηγείται και αυτός σε μία απομόνωση, βλέπει σιγά σιγά όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα να τον εγκαταλείπουν και φτάνει στην τραγική διαπίστωση ότι έχει χάσει όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα εξαιτίας αυτής του της αιμονής. Αυτή λοιπόν την σύγκρουση των καθηκόντων και την απομόνωση του ήρωα θέλουμε να την αναδείξουμε και μέσα από τη σκηνοθεσία της παράστασης. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε και μέσα από τον τρόπο που θα σταθεί ο χορός και τον τρόπο που θα κινούνται οι ήρωες πάνω στην ορχήστρα του θεάτρου και στη σκηνή, να αναδείξουμε αυτή την απομόνωση. Δηλαδή πώς σταδιακά όλοι αρχίζουν να αφήνουν μόνο του, να εγκαταλείπουν μόνο του τον Κρέοντα, ο οποίος στην ουσία είναι και ο πρωταγωνιστής αυτής της παράστασης, παρότι ονομάζεται Αντιγόνη, και είναι και το περισσότερο τραγικό πρόσωπο, θα λέγαμε, μέσα σε αυτήν την τραγωδία του Σοφοκλή. Ως προς τη μουσική επένδυση της τραγωδίας, αυτό που θελήσαμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε την παραδοσιακή μουσική, καταρχάς μέσω των παραδοσιακών οργάνων και του φυσικού τους ήχου, που πιστεύουμε ότι ταιριάζει απόλυτα με τον χώρο του αρχαίου θεάτρου ως χώρο. Εκτός των παραδοσιακών οργάνων, αυτό που προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε είναι η ελληνική μουσική σε διάφορες φάσεις της, από την παραδοσιακή μουσική μέχρι την πιο σύγχρονη αστική εκδοχή της, έτσι όπως την γνωρίσαμε μέσα στον 20ο αιώνα, καθώς πιστεύουμε ότι μια αρχαία τραγωδία είναι ένα είδος τέχνης που γεννήθηκε από αυτόν τον λαό εδώ σε αυτόν τον τόπο. Σήμερα ο ποντιακός λαός το τραγούδι το ονομάζει τραγωδία και τραγούδι σημαίνει τραγωδία. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή τη σύζευξη. Τη σύζευξη του αρχαίου δράματος με τον σημερινό πολιτισμό έτσι όπως τον βιώσαμε από τους δικούς μας παππούδες και έτσι να στρέψουμε το ενδιαφέρον των παιδιών στο να δουν τον πολιτισμό μας ως μία συνέχεια η οποία ξεκινά κάποιες χιλιάδες χρόνια πίσω και φτάνει μέχρι σήμερα ζωντανός στα χέρια μας. Στη σφαίρα, στο ματόγλαδο.